Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Νίκο Παπα-Νικολάου, κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη τη εκπομπή, έχει πάρει ήδη θέση. Γιατί έχουμε να βάλουμε στο επίκεντρο το τι γίνεται με την δύσκολη περίοδο που λέγεται εφηβεία Νίκο Παπανικολάου, Και πολύ περισσότερο όταν αυτή η εφηβεία έχει να αντιμετωπίσει και την κατάθλιψη. Και πολύ περισσότερο όταν αυτή η εφηβεία έχει να αντιμετωπίσει και την κατάθλιψη. Πράγμα όχι σπάνιο, δεδομένου το ότι σύμφωνα με στατιστικέ. Όλες συγκλίνουν, συντείνουν οι έρευνες στο ότι μιλούμε για ποσοστά άνω του 10%. Με ποσοστά γύρω στο 5% κατάθλιψη τα οποία είναι αρκετά σοβαρή. Mm -hmm. Πολλέ φορέ βεβαίω αυτή η κατάσταση μπερδεύεται με καταστάσει χαρακτηριολογικέ τη εφηβεία, δεδομένου ότι η εφηβεία σημαίνει αλλαγέ σε σωματικό και σε ψυχολογικό επίπεδο. Mm -hmm. Αυτέ όλε οι αλλαγέ μπερδεύονται πολλέ φορέ με την κατάθλιψη. Και όπω καταλαβαίνει, μιλάμε για ένα σκηνικό το οποίο είναι αρκετά θολό και πολλέ φορέ ο πρώτο που ταλαιπωρείται προφανώ είναι ο έφηβο και η οικογένειά του. Άρα είναι μεγάλο το, το ποσοστό, ή αν θέλει, είναι συχνό το φαινόμενο τη εμφάνιση τη κατάθλιψη στην εφηβεία. Είναι συχνό, αρκετά συχνό το φαινόμενο, δεδομένου ότι μιλούμε για ποσοστά τα οποία είναι περίπου γύρω στο 10% με βάση τις έρευνες ή λίγο πάνω από το 10% με βάση τις έρευνες. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα πάντα με τις έρευνες, το ένα στα πέντε περιστατικά τα οποία εισέρχονται σε κάποιο, για βοήθεια σε κάποιο ψυχιατρικό ή σε κάποιο γραφείο ενός ψυχολόγου, σε κάποιο ψυχιατρικό mm ίδρυμα -hmm. ή σε κάποιο γραφείο ενό ψυχολόγου ή στο α, ενό ψυχιάτρου, ο, ουσιαστικά έχει καταθλιπτικά συμπτώματα. Mm -hmm. Mm -hmm. Κληρονομικότητα παίζει ρόλο. Κληρονομικότητα. Φαίνεται ότι υπάρχει κληρονομικότητα, η οποία κληρονομικότητα α, αντίστοιχα εξαρτάται από το τι βαρύτητα ή τι ένταση μπορεί να έχει η κατάθλιψη του εφήβου. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο, Νικόλετα. Το τρίπτυχο έχει να κάνει σε πρώτη φάση με. Τι πρώιμε εμπειρίε τι οποίε έχει ο έφηβο, με τα ψυχοπιεστικά γεγονότα τα οποία έχει ζήσει ο έφηβο και με την κληρονομικότητα. Mm -hmm. Αυτό το τρίπτυχο λοιπόν ουσιαστικά δηλαδή η οικογένεια και κληρονομικότητα φαίνεται ότι παίζει το ρόλο του. Εξαρτάται το κατά πόσον λοιπόν η κατάθλιψη επιμένει, αν επιμένει είναι μια κατάθλιψη που ξεκινάει δηλαδή από τα 12 χρόνια και συνεχίζει μέχρι τα 16-17 χρόνια, τότε μάλλον φαίνεται ότι υπάρχει κληρονομική προδιάθεση. Εξαρτάται το κατά πόσον οι δύο γονεί από εκεί και πέρα είναι καταθλιπτική, οπότε πάλι φαίνεται ότι μάλλον ότι υπάρχει κληρονομική προδιάθεση. Εξαρτάται από το πόσο τελικά οι γονεί είναι χρόνια καταθλιπτικοί, οπότε πάλι φαίνεται ότι υπάρχει Λεωνομική προδιάθεση. Ξέρεις, ωστόσο, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με μεγάλη σιγουριά και με βάση την αδιάψευση τη λογική των αριθμών είναι ότι ω προ τη απόπειρα αυτοκτονία, νέοι, γιατί απόπειρα αυτοκτονία σαφώ είναι ένα βασικό στοιχείο και πολύ επικίνδυνο στοιχείο στην εφηβεία, Βέβαια. το οποίο μπορεί να γίνει είτε και στην εφηβεία η απόπειρα, είτε αντίστοιχα αργότερα. Άρα, λοιπόν, να έχουμε μια καλή πρόγνωση ουσιαστικά για τον συγκεκριμένο mm -hmm. άνθρωπο, παύλα, ασθενή, παύλα, έφηβο. Στι απόπειρε λοιπόν αυτοκτονία φαίνεται ότι οι έφηβοι οι οποίοι έχουν και του δύο γονεί καταθλιπτικού σημειώνουν περίπου, μπορούν να την κάνουν περίπου σε ένα ποσοστό 7,8 γύρω στο 8%. Από εκεί και πέρα, αυτοί που έχουν υγιεί γονεί, φαίνεται ότι το ποσοστά πέφτει γύρω στο 1%. Δηλαδή είναι πολύ πιο σπάνιο το να κάνει κάποιο απόπειρα αυτοκτονία όταν έχει δύο υγιεί γονεί. Αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται ξεκάθαρα με τη λογική των αριθμών. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει γενετική βάση. Μάλλον. Υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά των οικογενειών τα οποία έχουν μέσα, μέσα του έφηβου με κατάθλιψη, που αντιμετωπίζουν κατάθλιψη. Ναι, είναι τα χαρακτηριστικά αυτό που λέμε των προβληματικών οικογενειών, Νικολέτα. Από εκεί πέρα μιλούμε για έντονε συγκρούσει, τι οποίε μπορεί να υπάρχουν, συγκρουσιακέ καταστάσει πολύ έντονε, μικρή επικοινωνία, μικρή οριοθέτηση την οποία μπορεί να υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Ως μία έκφραση συναισθημάτων, μια πλημελή υποστήριξη των μελών μεταξύ του από τον ένα προ τον άλλον και σαφώ πολλέ φορέ μιλούμε για ιστορικό το οποίο μπορεί να υπάρχει είτε παραμέληση είτε κακοποίηση του παιδιού μέσα στην οικογένεια είτε μαζί με τη γυναίκα mm -hmm. μέσα στην οικογένεια. Άρα, λοιπόν, εδώ μπαίνουμε στο φάσμα αυτό που λέμε των προβληματικών οικογενειών. Σαφώ mm -hmm. τότε. Υπάρχουν στοιχεία ούτως ώστε ο έφηβος να εκδηλώσει μια καταθλιπτική συμπεριφορά. Mm -hmm. Όχι μόνο βεβαίω, αλλά ωστόσο υπάρχει κάτι τέτοιο συνήθω. Για πάμε και σε αυτό που λέμε υπολογιστή και το διαδίκτυο πώ όλα αυτά επηρεάζουν την κατάθλιψη στην εφηβεία. Ναι, ξέρεις, υπάρχουν έρευνε εν εξελίξη το τελευταίο έτσι, χρονικό διάστημα και φαίνεται ότι οι έφηβοι οι οποίοι περνούν πέντε ώρε μπροστά στον υπολογιστή την ημέρα, είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό όριο, αλλά δεν είναι και λίγοι αυτοί, πίστεψέ με, οι οποίοι περνούν πέντε ώρε μπροστά σε έναν υπολογιστή την ημέρα, έχουν 71% πιθανότητε περισσότερε να εκδηλώσουν κατάθλιψη. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρακτικά ένα έφηβο ο οποίο Μένει πέντε ώρε τον υπολογιστή μπροστά, περιορίζει τι κοινωνικέ του επαφέ. Η κοινωνική επαφή στην εφηβεία, ξέρετε, είναι η πεμπτουσία τη ψυχική υγεία. Δηλαδή, ο έφηβο στην εφηβεία τι κάνει, ουσιαστικά για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, αρνείται του δικού του και ταυτίζεται με του σύνομηλίκου του, με την ομάδα του, ώστε να συνεχίσει να μπορέσει να οργανώσει και να ολοκληρώσει πλέον την ταυτότητά του, η οποία mm -hmm. ταυτότητά του έχει ξεκινήσει από την πολύ μικρή, από την παιδική ηλικία. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, ένα έφηβο ο οποίο περνάει τόσε ώρε, άρα περιορίζει έω και εκμηδενίζει την κοινωνικότητά του. Και άρα λοιπόν δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο συγκεκριμένο, ούτω ώστε να μπορέσει να συνεχίσει. Άρα λοιπόν τίθεται η βάση, ούτω ώστε να εκδηλώσει η κατάθλιψη με βάση τη στατιστική αυτή που είπαμε προηγουμένω. Η κατάθλιψη στην εφηβική ζωή σημαίνει ότι μα ακολουθεί και στην ενήλικη. Φαίνεται από έρευνε που έχουν γίνει, ναι, ότι υπάρχει μια τέτοια έτσι, συνάφεια. Φαίνεται ότι άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει από κατάθλιψη στην εφηβική ηλικία έχει δύο έως τέσσερις φορές, ανάλογα με την έρευνα βεβαίως, πιθανότητας να νοσήσει στην ενήλικη ζωή από κατάθλιψη. Αντίστοιχα, άνθρωπος ο οποίος έχει κάποια καταθλιπτικά συμπτώματα, ήπια καταθλιπτικά συμπτώματα, φαίνεται ότι έχει από μία έως δύο φορές πιθανότητες περισσότερες να νοσήσει από κατάθλιψη στην ενήλικη ζωή. Άρα, ναι. Σαφέστατα όμω, αυτό είναι ένα προγνωστικό παράγοντα, όπω λέγαμε, για πολλέ καταστάσει, οι οποίε θα τηλεπορήσουν τον άνθρωπο αργότερα. Πιθανά μια απόπειρα αυτοκτονία ή αντίστοιχα η κατάθλιψη στην εφηβική ηλικία μπορούμε να δούμε ή να προδούμε, αν θέλει, να δούμε στο μέλλον, πιθανά μια πιθανή απόπειρα αυτοκτονία. Πιθανά να δούμε έναν άνθρωπο ο οποίο θα εξελιχθεί αυτό στην διπολίκη, αυτό που λέμε μανιοκατάθλιψη ουσιαστικά, ή κάποιε φορέ πιθανά να δούμε έναν άνθρωπο ο οποίο θα κάνει χρήση ουσιών ίσω mm -hmm. αργότερα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ε, θα μπορέσουμε έτσι να τα αξιολογήσουμε και άρα λοιπόν ο έφηβος ο οποίος θα έχει κατάθλιψη θα μπορούμε να είναι ένας καλός προγνωστικός παράγοντας ώστε να μπορούμε, εάν ε, καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση από την εφηβεία, να μπορεί να έχει μια καλή ποιοτική ζωή αργότερα στο μέλλον, βεβαίω. Και τι γίνεται με το κομμάτι τη αντιμετώπιση, λοιπόν, και το τι κάνει η οικογένεια για να βοηθήσει, mm -hmm. να υποστηρίξει έναν έφηβο που έχει έρθει αντιμέτωπο με την κατάθλιψη. Ξέρεις πάντα όπω σε όλα έτσι, τα, τα ψυχικά νοσήματα, υπάρχουν πάντα οι δύο δρόμοι. Υπάρχει η φάρμακοθεραπεία, η οποία mm -hmm. πραγματικά έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα μέχρι το, μέσω των ψυχιάτρων παιδοψυχιάτρων πολλέ φορέ, εξαρτάται το ποιο αντιμετωπίζει την περίπτωση. Όπω επίση αντίστοιχα υπάρχει και η ψυχοθεραπεία μέσω του ψυχοθεραπευτή ή ψυχίατρου ψυχολόγου. η ψυχοθεραπεία φαίνεται ότι η γνωσιακή θεραπεία έχει τι απαραίτητε, έχει τις καλύτερες, τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με άλλε μορφέ θεραπεία. Σαφώ αυτό το οποίο πρέπει και μπορεί να κάνει η οικογένεια είναι να φουγκραστεί το πάθο, αυτό το οποίο παθαίνει δηλαδή σε εκείνη και τη χρονική περίοδο ο έφηβος, να μπορέσει να έχει ένα καλό επίπεδο επικοινωνία, να πάρει πληροφορίε είτε από τον ίδιο τον έφηβο είτε από το περιβάλλον του. Οι γονεί, δηλαδή, πρέπει να έχουν ανοιχτά τα αυτιά του από το περιβάλλον του εφήβου, για παράδειγμα από mm. το φροντιστήριο, από το σχολείο. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρει, ότι η κατάθλιψη στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Σημαίνει και μείωση τη σχολική απόδοση. Άρα, λοιπόν, ένα έφο ο οποίο έχει μείωση τη σχολική απόδοση είναι ένα στοιχείο το οποίο πιθανά μα κάνει να υποψιαστούμε ότι υπάρχει κατάθλιψη. Πάνω απ' όλα, να κρατήσουμε όρια μέσα στην οικογένεια. Ξέρει, τα όρια είναι κάτι πολύ βασικό, ούτω ώστε ο ίδιο ο έφο να μπορέσει να αισθανθεί ότι μπορεί να σταθεροποιήσει την ύπαρξή του, τη ζωή του από εκεί και πέρα και να βασιστεί επάνω σε εμά. Και σίγουρα, εάν δούμε ότι η κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από εμά και στην κατάθλιψη σαφώ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από εμά ω γονεί. Θα σε κάποιον ειδικό τη ψυχική υγεία, ούτω ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, η οποία, όπω είπαμε, εάν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και έγκαιρα και καλά, θα είναι ένα καλό παράγοντα, ούτω ώστε να εξελιχθεί καλά και η ψυχική υγεία του έφηβου. Ε, Πολύ ε, σημαντικό αυτό το, το μήνυμα που δίνει, Νίκο, και όχι να σηκώσουμε το χαλάκι και να το βάλουμε από κάτω, σαν να μην υπάρχει, ε, γιατί δεν θέλουμε να στιγματιστούμε και ω οικογένειε. Πράγμα βεβαίω το οποίο συμβαίνει τι περισσότερε φορέ. Ε, είναι ε. χαρακτηριστικό ότι όσε φορέ οι έφηβοι συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια της κατάθλιψης σημειώνουν υψηλότερα σκορ, σημειώνουν υψηλότερα σκορ σε σχέση με το να τα τα ίδια yeah. ερωτηματολόγια οι γονείς τους. Yeah. Γιατί οι γονείς τίνουν τις περισσότερες φορές Είτε να το κρύβουν είτε να υποβαθμίζουν το πρόβλημα. Έτσι. Έλα, Μωρέ, δεν είναι τίποτα. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι τίποτα. Θα και το αντιμετωπίσει. Νέο ή σε μακάρι να έχει τα χρόνια σου. Και, <laughs> και σιγά μην έχει το δικό μου το παιδί κατάθλιψη. Νίκο Παπα-Νικολάου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και, ευχαριστούμε. και σήμερα. Νίκο Παπα-Νικολάου, λοιπόν, κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη τη εκπομπή. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδο στη ζωή των παιδιών. Καλό είναι να ξέρουμε να την αντιμετωπίζουμε πολύ περισσότερο όταν υπάρχει στη μέση και η κατάθλιψη.